Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα των παλιών Ιταλικών στρατώνων που επί χρόνια στέγαζαν το πολεμικό μουσείο Χανίων. Στην αρχή της οδού Τζανακάκη, σε μια έκταση άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων, το κτίριο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018 εξελίχθηκε σε ένα ακόμα αστικό φάντασμα. Ποιο θα το φτιάξει? Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018, με την τότε κυβέρνηση να ανακοινώνει μέσα σε λίγες ημέρες τη δέσμευση του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την ανακατασκευή του. 5 χρόνια μετά, η μόνη παρέμβαση αφορά στην προστασία των διερχόμενων από τον κίνδυνο πιθανής κατάρρευσης ή υποχώρησης μέρους του κτιρίου. Η κυβέρνηση άλλαξε. Εάν η καινούργια ακολουθήσει τα ίχνη της παλιάς κυβέρνησης και υλοποιήσει την υπόσχεση της παλιάς, όλα θα είναι καλά. Εάν όμως δεν το υλοποιήσει, είναι κρίμα, γιατί αυτό ήταν ένα κόσμημα. Καλό θα είναι να ξαναγίνει πάλι ένα τέτοιο κόσμημα. Κάποιος πρέπει να πιέσει, αλλά ποιος είναι αρμόδιος να το κάνει αυτό? Χτισμένο το 1870 σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Μακούζο, αρχικά λειτουργήσε ως Ιταλικός στρατώνας και αργότερα στέγασε το στρατόπεδο Ζωμπανάκι. Ο κύκλος του έκλεισε με την φιλοξενία του Πολεμικού Μουσείου, που και αυτή είχε διακοπεί πολύ πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Το εσωτερικό του κτηρίου, όπως και η οροφή, έχουν καταστραφεί και το μόνο που σώζεται είναι ο σκελετός με εμφανή σημάδια ετοιμορροπίας. Μήπως το κράτος ή ο Δήμος ή αρμόδιες υπηρεσίες θα έπρεπε να το αποκαταστήσουν? Εννοείται ότι θα έπρεπε. Κρίμα είναι. Ο Δήμος Χανίων έχει ζητήσει την παραχώρηση του κτηρίου από την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου προκειμένου να το αποκαταστήσει και να στεγάσει μελλοντικά το Δημαρχείο της πόλης. Να το διεκδικήσει, αλλά κάτι πρέπει να πληρώσει για να το πάρει αυτό. Δεν μπορεί να το πάρει έτσι τζάμπα. Κάτι θα δώσει και να το πάρει, βεβαίως. Αυτό θα το συμφωνήσει ο ένας υπουργός με τον άλλο υπουργό. Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Υπουργό Εσωτερικών, κάπως έτσι. Πηγές αναφέρουν ότι η ΕΤΑΔ αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της στο προσεχές διάστημα.